Σημαντική είναι η αύξηση τη εμβολιαστική κίνηση στην Κρήτη, με την ηλικιακή ομάδα των 60 και άνω να έχει μια δυναμική παρουσία στα εμβολιαστικά κέντρα του νησιού, πιθανόν και υπό το βάρο των όποιων εξελίξεων με την επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ από τα τέλη του μήνα. Όπω δήλωσε η διοικήτρια τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια, οι εμβολιαστικέ γραμμέ έχουν ανοίξει περισσότερα ραντεβού, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η πρόταση αύξηση των γραμμών αυτών. Στη μονάδα Υγεία Ερακλείου έχουν γίνει. Uh, περίπου 200 εμβολιασμοί με μοντέρνα και αυτό το μήνα έχουμε. Α, αγγίξει στους 10.000 εμβολιασμού. Αναφέρομαι στη συγκεκριμένη μονάδα γιατί είναι η μεγαλύτερη μονάδα τη Κρήτης με 18 εμβολιαστικέ γραμμέ. Αυτή όμω η εικόνα παρατηρείται σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα του νησιού. Την ίδια ώρα στην Κρήτη, περισσότερα από 3.000 παιδιά ηλικίε 5 έω 11 ετών έχουν ήδη εμβολιαστεί, με το σενάριο διεύρυνση των σημείων εμβολιασμού των παιδιών να είναι ήδη ανοιχτό. Υπό αυτό το πρίσμα δεν αποκλείεται σύντομα τα παιδιά να μπορούν να εμβολιάζονται σε μονάδε υγεία ή ακόμη και κατοίκων. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν και στι μονάδε τη πρωτοβάθμια. Για την ώρα, εμβολιαστικέ παιδιατρικέ γραμμέ έχουμε στα νοσοκομεία. Ε, όπω όμω και με του ενήλικε, εξετάζεται και αυτή η δυνατότητα, όπω και οι κατοίκον εμβολιασμοί σε παιδιά. Η εικόνα του κορονοϊού στην Κρήτη ω προ τι νοσηλίε πάντω δείχνει μια σταθερότητα. Στα νοσοκομεία του νησιού νοσηλεύονται 208 ασθενεί και 26 διασωλωμένοι. Φαίνεται ότι αντέχει το σύστημα υγεία τη Κρήτη και δεν θέλουμε να δούμε αύξηση των νοσηλιών, παρότι είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε δυσκολότερε καταστάσει. Πορεία επιστροφή στι υγειονομικέ μονάδε και στην εργασία του έχουν ήδη πάρει αρκετοί εργαζόμενοι που μετά την αναστολή εργασία είτε αποφάσισαν να εμβολιαστούν είτε νόσησαν. Η κυρία Μπορμπουδάκη ανέφερε ότι το ποσοστό έχει πέσει περίπου στο 7%, συμπληρώνοντα πω αποτελεί κομβική σημασία σε εξέλιξη η επιστροφή όλων των ανθρώπων αυτών στην εργασία του το 7% το οποίο μπορεί να ακούγεται ένα μικρό ποσοστό για μας είναι σημαντικό και περιμένουμε να επιστρέψει.